Λοιπόν, μπαίνουμε κάπως απότομα. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου της Krasnodar. Βλέπουμε παίχτη να μιλάει πρώτα. Κάτσε, περίμενε. Ξεκίνησε. Ναι. Ξεκίνησε, θα μιλήσει και ο Μουράντ Μουσάγεφ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον ποδοσφαιριστή της Krasnodar. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ο αυριανός αγώνας. Εμείς κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι και τώρα θέλουμε να κερδίσουμε και το αυριανό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο κοινός μας στόχος, να φέρουμε τη νίκη και να φέρουμε την πρόκριση στην πόλη του Krasnodar και να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. И ερωτήσεις σας. Коллеги, если вопросов игроку нет, то мы... Да, пожалуйста, ваш вопрос. Θέλω να ρωτήσω, με βάση το πρώτο παιχνίδι, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής ή κάτι στην ομάδα του ΠΑΟΚ που τους προβληματίζει περισσότερο. На основании первой игры, что больше всего вызывает у вас сейчас озадаченность у ПАОК? Какой-то конкретный игрок или игра всей команды? Ну, я бы не стал выделять кого-то отдельно, выделил бы всю команду. Они действовали достаточно организованно, дисциплинированно. И видно, что это крепко обученная команда с хорошей атакой. Но... Тем не менее, первая игра показала, что мы можем добиваться нужного нам результата. И мы победили эту игру. И завтра мы даже не сомневаемся, что нас ждет очень тяжелая игра. Но нам надо, главное, выйти, отдать все силы, и тогда все будет хорошо. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη, αλλά θέλω να πω για όλη την ομάδα. Είναι ομάδα με πολύ καλή οργάνωση και πειθαρχία, πάρα πολύ δυνατή στην επίθεση. Είναι και πολύ σκληρή ομάδα και πολύ καλά οργανωμένη, αλλά το πρώτο παιχνίδι έδειξε ότι και εμείς μπορούμε να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε και αύριο, και δεν αμφιβάλλω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Коллеги, еще вопросы Игорю Смольникову будут? Есть ли еще вопросы просто на Смольников? Да, пожалуйста. Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, η ομάδα του χρειάζεται είτε νίκη είτε ισοπαλία. Πιστεύει ότι είναι εύκολο να κρατήσει ανέπαφη την εστία της απέναντι στον ΠΑΟΚ? Исходя из первого результата, вашей команде нужна ничья или победа. Как вы считаете, вы в состоянии удержать свои ворота в неприкосновенности завтра? Ну, мы не думаем и не собираемся выходить, чтобы просто удерживать ничью. Мы завтра выйдем, чтобы отдать все силы, чтобы добиться результата. Мы хотим победить. Потому что если мы будем думать только о том, как бы нам не пропустить, мы обязательно пропустим. Так что все наши мысли только о победе и о нужном нам результате. Λοιπόν, αύριο εμείς δεν θα παίξουμε μόνο για να μην δεχτούμε γκολ στην εστία μας. Αν θα παίξουμε με αυτό το σκεπτικό, σίγουρα θα χάσουμε και θα δεχτούμε αυτό το γκολ. Εμείς αύριο θα μπούμε στο γήπεδο και θα τα δώσουμε όλα και θα παίξουμε μόνο για την νίκη και δεν θα σκεφτόμαστε με ποιο αποτέλεσμα θα περάσουμε. Θα τα δώσουμε όλα στο παιχνίδι. Καλή και ερώτηση. Άλλες ερωτήσεις. Если нет, то мы продолжаем с главным тренером Мурадом Мусаевым. Θα συνεχίσουμε με τον προπονητή της ομάδας Μουράτ Μουσάεφ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ιγκόρ Σμολνίκοφ, ο δεξιός μπακ της Krasnodar, που είπε κάποια πράγματα ενώπιση της αυριανής αναμέτρησης. Ο Σμολνίκοφ, ο οποίος δεν είχε παίξει από το παιχνίδι. Ο Πετρόφ είχε αγωνιστεί από πλευράς Krasnodar. Τώρα θα ακούσουμε τον προπονητή της Krasnodar, τον Μουράτ Μουσάεφ. Пожалуйста, Мурат Олегович, ваши ожидания от завтрашней игры. Παρακαλώ, πείτε μας τι περιμένετε από το αυριανό παιχνίδι. Добрый вечер. В Краснодаре был очень сложный матч. Была близкая игра, и мы смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, что здесь будет матч не менее сложный. Сопернику, наверное, будет идти больше в атаку, оказывать больше на нас давление. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре, плюс убрать те недочеты,
после которых у нас возникали определенные трудности. Поэтому ждем интересный, напряженный матч. Мы сосредоточены, собраны, и пусть победит сильнейший. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως ήταν και στο Krasnodar. Καταφέραμε να πάρουμε ένα μικρό προβάδισμα, αλλά και στο Krasnodar το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οι ομάδες ήταν αντάξιες, και οι δύο ομάδες ήταν αντάξιες. Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, εμείς πρέπει να δείξουμε την ίδια οργάνωση, την ίδια πειθαρχία και την ίδια θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θα πιστεύω πως θα είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και ας κερδίσει ο δυνατότερος το αύριο. Καλή και ваши вопросы. Καλησπέρα. Να ρωτήσω αν ισχύει μια πληροφορία ότι για ψυχολογικούς λόγους, για να είναι όλη η ομάδα κοντά, έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα όλοι οι παίκτες, ακόμη και τραυματίες. Και να ρωτήσω δεύτερον, από τους Πετρόφ, Μπέργκ, Βάντερσον και Κάιο, αν κάποιος από αυτούς μπορεί να χάσει το παιχνίδι αύριο. Αν μπορεί να χάσει. Αν χάσει, είχαν προβλήματα τραυματισμού. Ναι, ναι. Κάποιος δεν θα παίξει αύριο. Первый для психологической поддержки, как бы для психологического климата в команде, вы прибыли в полном составе, даже и травмированные игроки, то есть вся команда в полном составе в Салонике. И второй вопрос, это Берг, Вандерсон, Карью и Петров, у них, в общем-то, были проблемы с травмами. Кто из них завтра пропустит игру, кто сможет сыграть? Вандерсон не прилетел в Краснодар, он не успел восстановиться после травмы. Все остальные ребята на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, на которые мы получим ответы после сегодняшней тренировки. Ο Βάντερσον δεν ήρθε, γιατί αυτός δεν πρόλαβε να κάνει την αποθεραπεία και αποκατάσταση. Και όλοι οι υπόλοιποι ήρθανε, αλλά έχουμε και κάποιες ερωτήσεις προς συγκεκριμένους παίκτες και η σημερινή προπόνηση θα δείξει ποιος θα παίξει και ποιος δεν θα παίξει. Пожалуйста, еще вопросы. Παρακαλώ και άλλες ερωτήσεις. Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Krasnodar, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο σκόρ, είχε ευκαιρίες και άλλες δύο για να πετύχει και άλλα γκολ. Θεωρεί, όπως πριν και ο ποδοσφαιριστής του, ότι θα είναι αρκετό για την Krasnodar να παίξει για την ισοπαλία αύριο, για να προσπαθήσει να κρατήσει αμυντικά ανέπαφη την αιστεία της. В первом тайме Паук, в первом матче Паук вышел вперед, у него еще были возможности забить, было попадание в штангу. Вот на основании всей этой картины, как и сказал тоже ваш игрок, завтра вы постараетесь сохранить ворота в неприкосновенности, то есть будете играть от обороны, либо же как-то по-другому? Я думаю, что за те 2,5 года, которые я работаю, мы не играли никогда от обороны сознательно, ни одной игры. Да, когда соперник нас заставлял, и соперник, когда показывал высокую игру в атаке, там, допустим, это был Байер, Валенсия, Севилья, да, мы играли вынужденно больше в обороне, но мы не тренируем именно сознательно, чтобы отдавать мяч, закрываться. Мы будем искать свои шансы в атаке, но, конечно, мы должны быть более дисциплинированы, чем в Краснодаре. Мы с αυτά τα 2,5 χρόνια που δουλεύουμε την ομάδα, εμείς συνειδητά δεν παίξαμε ποτέ την άμυνα. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν, ας πούμε, παιχνίδια όταν ο αντίπαλος πήζε πάρα πολύ ψηλά, έκανε και επιθέσεις και μας ανάγκαζε ουσιαστικά να παίξουμε. Άμυνα είναι οι ομάδες σαν τη Μπάιερ, σαν τη Βαλένσια ή η Σεβίλια. Αλλά έτσι από μόνοι μας εμείς ποτέ δεν παίζουμε για την ισοπαλία, πάντα παίζουμε για την νίκη. Είμαστε ομάδα που δεν κλείνεται στην άμυνα και πάντα προσπαθεί να βρίσκει τις επιθέσεις. Οπότε θα παίξουμε ανάλογα και αύριο. Καλή και ευαπρόσα. Έχετε και άλλες ερωτήσεις. В таком случае спасибо. Увидимся завтра на футболе. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή της Krasnodar, του Μουράντ Μουσάεφ, ο οποίος αποκάλυψε ότι
Ο Βάντερσον δεν ακολούθησε την αποστολή από την Ρωσία. Και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμο στο αυριανό παιχνίδι. Στρώσου, σε παρακαλώ, στρώσου, καλέ φίλε και συνάδελφοι. Με σπρώξε, μην με κάνει εδώ πέρα τώρα. Όχι. Μην με κάνει έτσι. Έλα, έλα, έλα. Τι φλόρια είναι αυτά, ρε. Τι φλόρια είναι αυτά, 13 λεπτά. Εντάξει, δεν είχε πολλές ερωτήσεις. Μόνο δύο συνάδελφοι ρωτήσαν. Γιατί ρε παιδιά δεν κάνει. Γιατί ρε παιδιά, καλοί φίλοι και συνάδελφοι δεν ρωτάτε. Πήγε τέτοιο, πήγε ελληνικά και ρώσικα. Δεν είχε. Γιατί δεν ρωτάτε το Μουσάγεφ. Και αγγλικά στη μέση. Οπότε εντάξει. Πω, δηλαδή. Λέγαμε θα φύγει το Μισάρο, δεν έφυγε τελικά. Πάει ο Βάντερσον. Πάει. Τι, οφ. Δεν ταξίδεψε, λέει ο προπονητής του. Αυτή γιατί δεν βγάλανε αποστολή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ φαν. Ο Μπέργκ είναι όμως κανονικά. Ο Μπέργκ είναι ναι, και, αλλά... και ο Κάιο είναι και ο Πετρόφ είναι όπως είπα, αλλά και οι τρεις θα φανεί στη σημερινή προπόνηση. Τελευταία που θα κάνουμε τώρα 7 η ώρα στο Τούμπα. Μάλιστα. Και για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Για να δούμε, Νίκο, τι γίνεται. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Θαρώ ότι είναι. Είναι που είσαι το σκύλο με το γάτο Θαρώ επίσης. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Δύο φίλοι που περιμένουν ήδη το τηλεφωνικό κέντρο παίρνει φωτιά σιγά σιγά. Χωρίς να πούμε τίποτα, πάμε να πάρουμε τον πρώτο ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου Νεκτάρη, 416 σήμερα. Πολύ καλά πάμε. Ναι, αλλά είδατε από πού είναι τα περισσότερα. Από πού είναι. Συνεχίζουμε, έρχονται από έξω. Πώς γίνεται ενώ ο τουρισμός μας έχει μειωθεί κατά 80% λογικό αυτό λόγω του καιρού. Ναι. Τα 59 είναι απ' έξω. Απ' έξω. Συρροές απ' έξω. Τα 55 είναι από εκεί. Παιδιά, εντάξει, είναι αυτό τώρα. Άλλοι τους άνθρωποι μετανάστες, άλλοι μετανάστες. Κάποιοι είναι ελαφροί, κάποιοι είναι κανονικοί. Αυτή η παιδιά είναι στην Αθήνα του 60%. Γι' αυτό η Αθήνα έχει τέτοια έκρηξη. 240 είναι στην Αθήνα. Πάνω λέει από ένα ο δείκτης RT στην Αττική. Διαβάζω τώρα. Ναι, παιδιά, είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά όπως σας είπα, οδηγούμε θα σιγά σιγά, θα σας δώσω και ένα νέο. Εδώ και πολύ καιρό, θα μιλήσω τελευταία φορά για τον COVID. Ναι. Θα πάμε σιγά σιγά προς την ανοσία της Αγέλης. Για αυτό το συν 65 να απαγορέψουν, αποκλείεται να το κάνει. Είτε είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το Κινάλ ή Πασό κτλ. Γιατί πολύ απλά, αν η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ βάλουν τους 65 πλάς μέσα στο σπίτι, έστω και σε μια περιφέρεια όπως είναι η Αττική που είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα πέσουν κάτω από το 4,5%. Και όποιος διαφώνει, ας με το πει. Μάλιστα. Διαφωνεί κανείς σας? Όχι, Νεκτάρια μου, τι να διαφωνούμε. Απλά δηλαδή, βάλε και τον επίλογο γιατί έχουμε γεμίσει, βλέπω πέντε που περιμένουν. Τι γίνεται σήμερα, τι πάθατε. Εγώ έγινε χάμος. Τι έγινε, Νεκτάρη. Ο επίλογος λέει, θα σας δώσω δύο στοιχεία. Ένα στο Κράσνοντα, ότι πιάσαν κάποιον ηγέτη θρησκευτικής οργάνωσης περίπου σαν τον Ρασπούτιν παλιά. Ναι. Και μάλιστα στο Κράσνοντα. Σήμερα το έδειξε ένα κανάλι, ναι. Το Μέγκα. Mm-hmm. Και έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ όταν έπαιξε 6 φορές 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Είχε μόνο μία ήττα από τον Άγιαξ με 1-2 παρότι προηγήθηκε. Η Άρσεναλ δεν είναι 30 Σεπτεμβρίου. Να ολοκληρώσω. Α, ωραία. Sorry. Ο πρώτος χώρος είναι με 2 γκολ ο Σαλπικίδης. Ναι. Έχει 4 νίκες ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά από μια μέρα άρχισε η Κατάρα που λένε με ένα χαμένο πέναλτι με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είχε κερδίσει 1-0 η πρώτη νίκη τη Δυναμό Βουκουρεστή που ήταν πολύ δυνατή. Και επίσης, το τελευταίο του μάτι ήταν στη φάση των ομίλων 1-0 της Ζάγκρεπ και μετά 0-1 όταν πήραμε πάλι την πρόκριση. Και επίσης ο ΠΑΟΚ έπαιξε τον επαναληπτικό του 0-7 που είναι η μεγαλύτερη νίκη ελληνικής ομάδος σε ιστορία ευρωπαϊκών κυπέλων με τη Δυναμό Τυφλίδος που έληξε 0-2. Άρα τον πάει η μέρα με 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Που από αυτές, εντάξει, η ισοπαλία ήταν σαν μπάμα, το πούμε, καθώς πήρε τη μετέπειτα ταμπλούχο Αγγλίας. Μάλιστα. Ενώ φυσικά αποκλείστηκε και στα πέναλτι, αλλά και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί η Άιντραχτ Φραγκφούρτης τότε ήταν η Ντραχτάρα και δεν ήταν όπως τώρα. Μάλιστα. Καλή σας συνέχεια. Γεια σου, Νεκτάρη, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είστε πολλοί, σεβαστείτε τον επόμενο. 1-1,5 λεπτό το πολύ ο καθένας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μάλιστα, κύριε. Χαίρομαι που είναι ο Νεκτάριος. Πρέπει να κάτσω μια μέρα εγώ, ο Νεκτάριος και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ναι. Έκανε την εκπομπή ναι. Με το Μάριο. Να κάτσουμε εκεί να τα πούμε, γιατί ο ένας προσπαθεί να ξεσκίσει τον άλλον. Ναι. Με την Άιντραχτ ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που
είδα τον πρώτο νεκρό, ας πούμε, έπαθε συγκοπή ο άνθρωπος με το 2-0 του Κωστίκου. Ναι. Και πήγαμε στην παράταση. Και τον βγάζαν τότε, ούτε κάφτω, με ένα καροτσάκι, ξέρεις, από πάνω από την κερκίδα, τέλος πάντων. Αυτές οι συνεντεύξεις που είπε, παιδιά, είναι πολύ βαρετές. Δηλαδή, ρωτάς ένα παίχτη, ναι, τι περιμένεις για αύριο, ναι, να σου πει, ω, φοβάμαι, ναι, θα κλειστούμε πίσω, ναι, θα χάσουμε 4-0. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, τέλος πάντων, βαρετές. Στο 07, ναι, ήταν συγχωρεμένος στο κοινό το παιχνίδι, είχε πάει. Ήταν όντως τρομερή, όντως είναι το ρεκόρ, δεν είναι 7, δεν έχει ξαναγίνει, ναι, δεν θυμάμαι. Αυτό το πάπτο να μου κουκουρεστείο δεν το θυμάμαι καθόλου, το 1-0 που είπε ο Νεκτάριος. Και παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, αστίζω και ανησυχώ επικίνδυνα, 416... Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Και το 216, το 216 είναι στην Αττική, ξέρω εγώ, τι να πω, φίλε, έχω χαζέψει. Το τζίνι μου το χαϊδεύω. Α, μπράβο. Βγάζει τίποτα σιγά σιγά, βλέπεις τίποτα. Κάναμε, ναι, είναι 49, όπως θα πω μια άλλη φορά. Κανένα 1-0 βλέπεις, κανένα 2-0. Δεν λέω, δεν. Άσως, είναι φορμή. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, εσείς οι δύο αναβαθμιστείτε, θα αυξηθεί η ώρα σας. Να βαθμιστείτε. Ναι, θα αυξηθούμε. Αλήθεια, θα αυξηθούμε. Γιατί, έτσι δείχνουν όλα. Ναι, ναι, ο δικτάτορας αποφάσισε, ο συνάδελφος Νίκο. Κάτι πάμε για... Θα έχουμε περισσότερο ώρα σίγουρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πόση ώρα. Δηλαδή, πραγματικά, αν είχατε 5 τέτοιους, ναι. 5 τέτοιους, στην τελευταία 20ετία, θα είχατε κερδίσει πάρα πολλά. Γιατί ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά με μια φυλάδα που μαύριζαν τα χέρια σου, λες και βγήκες από συνεργείο και πολύ μπλα μπλα, μέσα σε 35 χρόνια, 40, εντάξει, αποτελέσματα βλέπεις, έχει φτάσει μέχρι την ΤΕΠΟ, δηλαδή από ΤΕΠΟ και μετά λες, αμάν εδώ είναι ψηλό για να το καλτούμε περιοχή, ας πούμε. Ψηλέ μου, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να φορέσω. Φιλιά, να είσαι καλά. Επίσημη πλέον υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα για την ΕΟΚ. Διαβάζω, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ορίστε, κύριε. Νίκο. Ποιος από τους δύο. Ορίστε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα καταρχάς να μάθω για τα νέα του Ματέο του Γκαρσία. Γιατί σήμερα γράφτηκε ότι ή σήμερα του 48 ή αύριο του 48 ανεβαίνει για Θεσσαλονίκη. Αληθεύει αυτό. Παπάς. Πώς. Παπάς. Τι παπάς. Ψέμα, δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί. Δεν ισχύει γιατί οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έρχεται καθόλου στον Άρη. Σταμάτα ρε Νίκο. Μην παραπληροφορείς τον κόσμο. Εδώ εγώ θα στα πω. Δεν υπήρχε όντως σαν φήμη ότι μπορεί να έρθει σήμερα, όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά οι Σέρβοι αναφέρουν ότι θα έρθει μέσα στην εβδομάδα. Νίκο, και κάτι άλλο, ναι, που έχω παράπονο. Ναι. Παράπονο. Παράπονο, εδώ είμαστε, γιατί παράπονο. Λοιπόν, ο διπλανός σου, ο συνάδελφός σου. Ο Χρύσανθος. Όχι ο Χρύσανθος. Α, ο Μοσχοβίτης εδώ. Τον ξέρω χρόνια. Ναι. Εγώ. Είμαι βάμος ο Αριανός, αλλά πέσω στον συνάδελφο σου, ο Χρύσανθο. Ναι. Να βάλει το παιχνίδι ΠΑΟ Κάρι στην Τούμπα. Ναι. Τα play-off. Να ακούσει μάλλον το τι λέει ο συνάδελφός σου, ο Στέργιος ο Αναστασιάδης, που χτυπάει, δηλαδή πως, μια κεφαλιά ο πιτσιρικάς, πως, ο Μπαγκαλιάνης, ο Πακαγιάννης, ναι, και ένα σούτ που έκανε ο Σόουζα, και γυρνάει και λέει, τον ακούω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο, φυσάει, κάνει ένα ουφ. Ναι. Και γυρνάει και λέει, μακάρι να μην ξαναπαίξουν και οι δύο. Είναι ντροπή. Γιατί. Δεν ξέρω αν είπε κάτι τέτοιο. Επειδή ήμουν βέβαια μαζί με το Στέργιο εκείνη τη μέρα, δεν πρόσεξα. Δεν θυμάμαι τώρα αν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, κατάλαβε. Αλλά ήταν και πριν τρεις μήνες τώρα. Εντάξει. Ναι, τι. Όχι, είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Το κατάλαβα, εκεί ήμουνα. Ναι. Εκεί ήμουνα. Το 0-0. Εκεί ήμουνα. Το χρήσαμε να το βάλει. Και γυρνάει και το τρίτο που λέει. Όχι, η έκταση προχθές κάνει και είπε ο κ. Σαντήρης, λέει, διαβάζει εφημερίδα πρωταθλητή.
Είναι ντροπή του πεσονά. Γιατί άμα κατέβω... Ηρεμήστε. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξέρουμε... Δεν καλύπτω τίποτα, αλλά να δούμε κιόλας να το είπε. Τώρα δεν θα βγαίνουμε και κατηγορούμε αυθαίρετα όποιον να είναι, να δούμε αν το είπε. Εντάξει. Το είπε, βάζω την ηχογράφηση να το δείτε. Αυτό είναι στο παιχνίδι. Πάω κάτι στην Τούμπα, στα play-offs. Να είστε καλά, γιατί έχουμε άλλους 4 που περιμένουν. Βάζω το κεφάλι μου στην κοκιά, έχουμε αλώσει. Ηρεμήστε, να είστε καλά, να είστε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα όσο πιο σύντομα μπορείτε, ναι. Τι γίνεται από αυτού, ρε φίλε. Ναι, κύριε. Έλα, ρε παιδιά. Έλα. Καπάκι, δεν το και εσύ τώρα, ναι. Πρόσεξε με λίγο, σε προειδοποιώ. Αν χρησιμοποιήσει έκφραση όπω τη χθεσινή ή το να αναφέρει τον άλλον παραποιώντα το επίθετό του, σε κόβω, να ξέρει. Ξεκινάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν, άντε. Πώ το ακούσατε, παιδιά, να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα. Πάμε, ναι, έτσι, τέτοια θέλω. Πώ το ακούσατε τον προπονητή τη Κράσνερ. Πώς τον άκουσες, Νίκο? Και πολύ σημασία, ναι. Δεν θα κάτι πίσω, γιατί προφανώς ξέρει και αυτός ότι το 0 δεν το φτάνει, κάπως έτσι. Πάντα έτσι παίζει αυτός. Πάντα έτσι παίζουν. Νίκο. Εδώ και 2 χρόνια έτσι παίζουν, δεν αλλάζουν. Δεν είναι ομάδα που θα παίξει αμυντικά. Και να παίξει στα ίσια. Ναι. Δύσκολο. Τώρα 50-50 το λέει το μα. 33-33-33. Άσοχη και διπλό. Εγώ έτσι το βλέπω. Όλα είναι μέσα. Νομίζω είναι πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι για αύριο. Ναι. Ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, μας ευνοεί, όπως με την Μπενφίκα είχαμε 3-3 αποκλεισμούς, με αυτούς έχουμε 3-3 χωρίς νίκη. Δηλαδή 2 στο Europa League, 2-0 χάσαμε εκεί, 0-0 εδώ και ένα προχθές πάλι που χάσαμε εκεί 2-1, οπότε τέταρτη και φαρμακερή όπως με την Μπενφίκα. Νίκο Μεσκοβίτη, για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο δεν είναι. Γιατί ρε τέταρτη. Α, για το. Όχι τέταρτη. Γιατί μόνο τέταρτη. Γιατί μόνο τέταρτη. Με μπέρδεψε. Ναι, ρε, παίξαμε 2 φορές γύρω παλίξ, σου λέω. Δηλαδή, τέταρτη φορά συναντιόμαστε με την Κράσνοντα και έχουμε 2. Α, ναι. Okay. Στην Πεφίκα είχαμε 3 αποκλεισμού και στην τέταρτη κάναμε πρόκληση. Μπορεί, ξέρω εγώ, να έχουν κάτσει όλε τι συναστρίε έτσι για να περάσει αύριο. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Υπάρχει αλληλουχία. Μπορεί. Τώρα για το. Άκουγα προηγουμένως για το φίλο και συνάδελφο του Νίκου του Παπαδόπουλου. Βεβαίως, ναι. Χαιρόμαστε που ακούσει την εκπομπή. Ναι. Ναι, 160 πίεση τον άκουσα. Τον άκουσα έτσι, δεν ξέρω. Είχε ενοχές, τίποτα. Ενοχές δεν νομίζω. Ενοχές και ειρηνή. Ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Πολύ πόνο. Πολύ πόνο. 160 πήρε καλά τώρα. Μια χαρά ήταν και τότε, μια χαρά είναι και τώρα. Είναι τίποτα κοκκινό. Έβγαλε λέξη από το λεξιλόγιο. Νομίζω. Δεν είπε πακ, φίλε, μην μπερδεύεσαι. Μονίμως. Δεν έλεγε. Εδώ ήμουνα. Εδώ ήμουνα, λέω. Σταμάτα μου, ρε, κατευθείαν συνεχίζεις. Ο Πάοκ έπαιξε με τον παραδείγμα. Ναι. Ο Πάοκ έκανε έτσι. Και δεν κοιτάει τα χάλια του. Τα χάλια του, Ναι. Παίρνει παίκτες συνεχώς από τον Ολυμπιακό. Ελεύθερος έμεινε, ρε φίλε, γιατί να μην τον πάρω. Πολλές ενοχές, βρε, πάρε ό,τι θέλει. Ό,τι γουστάρα θα κάνω, τι. Θέλει να κρυφτεί και δεν κρύβεται. Τι να κρυφτεί, μωρέ, τώρα. Πολλές ερηνίες και πολλές Ναι. Τι να, θες να αποκαλέσω πάλι το ίδιο. Βάλε τον επίλογο για να πάμε, έχω άλλους 3. Ναι, φαίνεται τον πειράζουν τα πολλά στισήματα που κάνει τον Ολυμπιακό. Εμ θα κοπείς. Όταν λες βλακίες θα κοπείς. Και είσαι τιμωρία μέχρι νεοτέρας, να ξέρεις. Οπότε. Όποτε παίρνεις θα κόβεσαι στον επόμενο, ναι. Γεια σας. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Πρέμια. Χαίρομαι γι' αυτό, πάρα πολύ. Λοιπόν. Να έρθει ο χειμώνας, να κλείνεις το παράθυρο, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Ναι, φίλε, δηλαδή. Με αυτά που είπε ο Χρήσαντος και αυτά που είπα προλαλήσαντας. Ναι. Αριστερό μπάκεμ θα πάρουμε. Πήρες. Θα πάρεις το Μαρτίνο. Αριστερό μπακ θέλω, ρε. Γιατί ο Μαρτίνης τι είναι? Έτοιμο. Γιατί δεν έχεις τον Κάνεα? Δεν έχεις τον Κάνεα. Ό,τι και ο Σεκέρκης. Δεν έχεις τον Κάνεα. Αγόρι μου, ό,τι είναι και ο Σεκέρκης. Οκ. 19 χρονικοί και οι δύο δεν είναι. Οκ. Ναι. Φαίνεται ότι πας σε ένα σκεπτικό να έχεις πίσω από τον Κάνεα τον Μαρτίνη και τον Σεκέρκη. Α. Ναι, οπότε τι. Θα μείνουμε. Με τον Κάνεα, με λίγα λόγια. Γιατί άμα βάλεις δηλαδή αυτό το παιδί χρειάζεται να παίξει μέσα στη σεζόν, ποιο είναι το πρόβλημα και παίξει μερικά παιχνίδια? Ναι, και ποιος θα παίξει δηλαδή αυτός? Ρε παιδιά, τη μία λένε. Περίμενε.
Τη μία λένε κάποιοι. Όχι, άκουσε με να σου πω. Όχι, άκουσε με να σου πω. Ξέρω τι θα πει. Τι θα πω. Τι θα πω που ξέρει τι θα πω. Θα σου πω το απλούστατο. Ναι. Θα σου πω το απλούστατο. Ναι. Από τη στιγμή που είναι και 20 και 30% καλύτερο ο Μαρτίνη, που δεν νομίζω ότι θα είναι. Έτσι. Άμα δεν τον δούμε, δεν ξέρουμε. Και του δύο του παίκτε του ξέρω. Ωραία. Θα σου πω. Επειδή παρακολουθώ τις ακαδημίες, γνωρίζεις ότι παρακολουθώ. Και εγώ μίλησα λοιπόν, με άτομα που ασχολούνται με τις ακαδημίες, ναι. Ναι, επειδή και 30% να είναι καλύτερος, που δεν ναι. είναι, έτσι, ναι. θα προτιμούσα να βάλω το δικό μου. Γιατί ποιος σου είπε ότι ο Σεγγίλης δεν θα παίξει. Και να πάρω ένα αριστερό μπακ, αδερφέ. Ρε παιδιά, θέλετε αριστερό μπακ. Αν παίρναμε αριστερό μπακ πιο έτοιμο, δεν θα έπαιζε ο Σεγγίλης. Τώρα που λέτε ότι παίρνουμε το Μαρτίνι, ποιο είναι το θέμα δηλαδή, γιατί να μην παίξει ο Σεγγίλης αν έρθει ο Μαρτίνις. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι εμείς ψάχναμε αριστερό μπακ. Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει άμα είναι αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι. Ναι. Και πήραμε ένα εκολαπτόμενο. Ναι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ θέλω ένα μπακ που να συναγωνίζεται τον κανένα να μπει στην τέτοια. Στην δεκάδα. Η απόφαση αυτή θα κριθεί εν καιρό. Αν ήταν η σωστή ή λάθος. Τη σχέση του Άρη με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κανένα άρμα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες... Τον Ολυμπιακό εννοείς. Ναι, με ποιον είπα. Παναθηναϊκό είπες. Έλα σου. Στο ίδιο καζάνι βράζουνε... Η σχέση του Άρη με τον Ολυμπιακό είναι μια καλή σχέση που μπορεί είναι να υπάρχει ανάμεσα σε πολλές διοικήσεις. Τίποτα παραπάνω. Όταν με συμφέρει ο Ολυμπιακός, σε ορισμένα θέματα θα είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Αν με συμφέρουν οι προτάσεις του Παναθηναϊκού, θα είμαι υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι πάει να πει αυτό. Άμα με ενδιαφέρει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, θα κοιτάξω να τον πάρω. Άμα με ενδιαφέρει ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της ΑΕΚ. Στο κάτω-κάτω αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμμαχία Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ναι. εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ να είναι στο άρμα και των δύο αυτών. Εσείς πέστε μου ότι δεν είναι. Καλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχει αλλάξει πολιτική. Και οι δύο ομάδες αυτές okay. έχουν 40 τίτλους πρωταθλήματος και καμιά σαρανταριά να πούμε ναι. τίτλους κυπέλου. Δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου τότε. Είναι ο ΠΑΟΚ της συμπρωτεύουσας, να πούμε, με τους τρεις τίτλους. Ναι. Δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου τότε. Ορίστε. Δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου τότε. Αν βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο άρμα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Λέω, τι? Αν βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο άρμα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου. Δεν είναι άρμα, είναι συμμαχία, μπορείς να το πεις. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ο άλλος σου λέει παίρνα και πάνε στο Champions League. Πάει να πει ότι σου δίνει το ελεύθερο. Μάλιστα. Okay. Άρα σου λέει. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε Νικό. Ναι, φυσικά και έτσι είναι, εννοείται. Μην καλείτε άλλο, θα πάμε στο break και μετά. Είπε, πρόσεξε να δεις ότι κάτι άλλο που συμβαίνει. Αν, και αυτό το λέω, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου, το συζητούσαμε με νομικό ο οποίος έχει σχέση με την ΠΑΕ, με τις ΠΑΕ και με την ΕΠΟ, δηλαδή εκδικάζει. Πάει ας πούμε σε εκδικάσεις τον ΠΑΕ και λέει ότι αν η ΑΕΚ στο τρίτο μάτς έκανε ένσταση για τα δελτία, τα θεώρητα, τότε αυτεπάγγελτα ο πρόεδρος της, πώς τον είπε ρε, δεν μπορώ να το θυμηθώ, τέλος πάντων, θα πήγαινε και θα έρχεται τον ΠΑΟΚ γιατί οι τρεις αγώνες που είχαν αθεώρητα δελτία είναι υποβιβασμός. Από τη στιγμή που δεν τον έκανε η ΑΕΚ, τότε όλα με λιγάλα. Άρα έναν υποβασμό έχει σώσει ο Μητσοτάκης και έναν υποβασμό έχει σώσει η ΑΕΚ. Το γνωρίζει. Δεν πάει να πει. Αυτεπάγγελτα θα, η ΠΑΕ ναι. θα το κάνει. Ναι. Η ΕΠΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, βάλε και τον δεν επίλογο. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Ναι. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό, ναι. Την άλλη χρονιά με με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι είναι στο συμφέρον του συλλόγου. Αυτό που ήμουνα μόνος και περήφανος και ό,τι έκανα, το έκανα με περηφάνεια και είχα τρεις πτώσεις, έτσι, δεν θα το ξανακάνω αδερφέ. Μείνετε, ας μείνουν οι άλλοι εδώ πέρα, οι δικοί μας, με τα δεκανίκια τους, να μπορούν να βγαίνουν δεξιά και αριστερά, να πούμε, τις φανφάρες τους. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 7. Μαζί μας η Χάνθ. Στην οποία γυμνάζεται σώμα, μυαλό, πνεύμα, με παρακτήματα, σας με στο χώρο Καλαμαριά και στο κέντρο της πόλης.
Να πηγαίνετε και πέρα να αθληθείτε, να στείλετε και τα παιδάκια σας. Και εμείς όταν θα κάνουμε το καλό, στη χά θα τα στείλουμε. Για την ώρα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε αθλητικός Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Το Σκύλο με το Γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Για ένα τετάρτακι θα πάμε ακόμα παρέα. 2-3-10-287-3-8. Ανοιχτέ οι γραμμούλε. Για να. Κόλλησα. Για να κάνουμε παρελίτσα για ένα τετάρτακι ακόμα που θα είμαστε μαζί. Εφεύγουν τα μηνύματά στο 5-42-22 με χρέωση μόλις με 2,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε, μιλήσαμε κάποτε μαζί και σας είπα να μην σας χαλάσει η φιλία του ποτιβιλία σας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αν το θυμόσαστε. Ναι. Δεν νομίζω. Ναι, το θυμόμαστε, αλλά τώρα δηλαδή. Όχι, είπα. Ξέρω, όχι. Μπράβο, να μείνετε έτσι όπως είστε. Λοιπόν, έχω να πω δύο πραγματάκια. Βεβαίως. Πρώτον, για αυτό που πήρε και έλεγε για το αριστερό μπακ. Ναι. Σήμερα δημοσιεύτηκε στη Super League. Ο Άρης έχει οι γερασμένες ενδεκάδες στη Super League είναι τρεις. Και ο Άρης είναι μέσα στις τρεις πιο γερασμένες ενδεκάδες στη Super League. Ναι. Λοιπόν, και καλά κάνει. Και αυτό που μπορεί και κάνει και του κάνει και παίρνει και τον ελεύθερο και είναι και πιτσιρικάς. Και οι απέναντι που πήραν και βάλαν τους πιτσιρικάδες δεν κάναν κακά. Κάναν άσχημα, καλά κάναν. Και εμείς αυτό θα κάνουμε και καλά θα κάνουμε. Και να σημειώσω και τώρα, κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν με τον Χρήσανδο και το έχουμε σημειώσει και από το πρωί. Είναι και το θέμα του Κουτσουλιάκου, παιδιά. Ανοίγεις μια πόρτα πάλι που ήταν κλειστή από την εποχή του Γιαννιώτα. Ωραία, θα αφήσουμε αυτό λοιπόν, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Τώρα, αν δεν το ικανοποιεί αυτό, ας αγοράσει αν έχει λεφτά ένα αριστερό μπακ, ας το φέρει στον Άρη σαν χορηγία, ευπρόσδεκτο θα είναι και θα το χειροκροτήσουμε κιόλα. Κανένας δεν θα πει όχι δηλαδή, αν αυτός μπορέσει να πάρει ένα μπακ και να το φέρει στον Άρη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αν ναι. δεν ικανοποιείται με αυτά. Λοιπόν, δεύτερον, για αυτόν, για τον Παπαδόπουλο αναφέρομαι τώρα τον Νίκο. Εδώ είμαι. Γι' αυτό που καταφέρνει και σε εκνευρίζει και του κλείσω τηλέφωνο τη γραμμή. Όχι, δεν είναι με εκνευρίζει. Λέει λέξεις χαρακτηρίζει που δεν πρέπει να ακούγονται στον αέρα για καμία ομάδα. Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν να απαντήσω εγώ ναι. για σένα σε αυτόν. Χωρίς να τον χαρακτηρίσω. Ναι. Πες του λοιπόν ότι εμείς δεν πιάνουμε να παίξει 500 χιλιάρικα και να τον τραυματεί αν όχι να παίξει 2 χρόνια. Να τον αφήσουμε στην ομάδα που ήταν αφού πληρώσαμε 500 χιλιάρικα και να τον αφήσουμε και δανεικό εκεί, να μην ανακοινώσουμε τη μεταγραφή του και μέχρι σήμερα να είναι ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟ. Πώς φορές θα τα λέμε. Και λέω για το Φασίδι. Ναι, πώς φορές θα το πούμε. Λέω για το Φασίδι, να ναι. του το πεις. Ναι. Να του το πεις, να το λέει. Ναι. Έτσι πες του λοιπόν, ότι εμείς έτσι κάναμε. Τώρα θέλω να πω στο φίλο του Μοσχοβίτη για να τον χωρέσω λίγο. Όπα. Γιατί το είπες προηγουμένως. Γιατί τώρα. Να σου πω Νικολάκη, να σου πω γιατί. Γιατί είπες ότι η σχέση με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό δεν είναι άρμα και δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αν λοιπόν έπαιζε Άρης Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός δεν είχε θεωρημένα δελτία. Και ο Άρης δεν έκανε ένσταση. Τι θα λέγατε. Μπράβο στον Άρη, όπως είπαμε και την ΑΕΚ. Δύσκολα. Δύσκολα. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ. Νικολάκη. Μιλάω για μένα, ε. Θα απαντάς εδώ. Ναι. Εντάξει, μιλάς για τέτοια. Σκέψου τι θα λέγατε. Λοιπόν, εμείς λίγα έχουμε πει και δεν το σχολιάζουμε. Και το θέμα είναι σοβαρό. Και σήμερα βγαίνετε και λέτε θα πάρω στο Champions League, θα παίξω στο Champions League που κανονικά δεν έπρεπε να παίζετε. Γιατί παίξατε 4 αγώνες με λιγμένα δελτία. Και αυτοί που μέχρι πέρυσι ήταν οι χάρτινοι που σας κλέψαν το πρωτάθλημα που αυτό που ακεί τώρα έχει γίνει Μελισσαντίδης και Γλωσσόφυλλα. Έτσι είναι αυτό. Για ποιο λόγο. Έτσι είναι δεν είναι άρμα αυτό. Καλύτερες σχέσεις για να μην το λέμε και το Γλωσσόφυλλα δεν μ' αρέσει. Καλύτερες σχέσεις ας το πούμε. Καλύτερες σχέσεις. Ναι. Αυτά λοιπόν να τα λες σε αυτό που σε παίρνει και σου λέει για τον Ολυμπιακό. Αυτά να του λες. Ναι. Αυτά να του λες. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Να του πεις λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός τον έσωσε όταν αγόρασε 4,5 δις στον Χριστοδουλόπουλο και ένα ακόμα λοιμό που δεν το θυμόμαστε. Καλά, και άλλοι σώσαν τον Παναθηναϊκό. Και του δώσε τα λεφτά. Και άλλοι σώσαν τον Παναθηναϊκό με κανένα 2 χρόνια. Άσε, μην τα βλέπεις μόνο από τη μία πλευρά. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Εσύ καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ο Παναθηναϊκός με 2 χρόνια δεν έπαιρνε άδεια.
Λοιπόν, αλλάξα κάποιοι νόμοι για να πάρει άδεια. Αλήθεια. Κάποιοι ψήφισαν για να πάρει να αλλάξουν νόμοι για να πάρει άδεια. Ωραία, Νίκο. Επειδή λοιπόν το πα εκεί στο κάποιοι ψήφισαν, ψήφισε και ο ΠΑΟΚ για να πάρει άδεια. Δεν αυτό λέω. Αυτό σου λέω. Όπως λοιπόν λες ότι ο Παναθηναϊκός. Γιατί αυτό είναι που δεν καταλαβαίνετε. Ούτε εσύ το καταλαβαίνεις ούτε άλλος. Ο ΠΑΟΚ δεν, μπορεί, δεν είναι στην ίδια θέση που είναι ο Άρης. Μιλήσω με μικρόφωνο. Μιλήσω με μικρόφωνο. Γιατί δεν ακούγομαι. Όχι, πιο κοντά, πιο κοντραρισμένο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω. Στη σχέση που έχει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Πω... Στη σχέση που έχει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Έχει μια συγκεκριμένη σχέση με τον Ολυμπιακό. Οκ. Άλλο δικράζει, άλλο λέει καλά κάνει. Οκ. Έχει μια συγκεκριμένη σχέση. Ο ΠΑΟΚ έχει μια συγκεκριμένη σχέση με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ωραία. Δεν είναι στο το ίδιο στάτους των σχέσεων, αυτό σου λέω. Με την Ξάνθη, με την Ξάνθη. Τι σχέση δεν έχει με την Ξάνθη. Δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή, άσχετος είναι. Δεν βλέπω εγώ να έχει κάτι. Α, δεν βλέπεις εσύ. Όχι. Εσύ. Γιατί, γιατί η Ξάνθη άλλαξε έδρα, άλλαξε διοικητικό συμβούλιο και τα άλλαξε όλα. Και πού να ξέρω εγώ γιατί το άλλαξε. Γιατί δεν πήγε στο ΚΑΣ. Όπως βλέπεις εσύ το θέμα με την Ξάνθη, μπορεί να πει και ο Γιάννος, βλέπω κι εγώ έτσι με αυτό το δικό μου τρόπο το θέμα με τον Ολυμπιακό. Αυτό σας λέω, και να τελειώνει έτσι. Βάλε τον επίλογο, γιατί έχουμε άλλους δύο φιλαράκι μου. Βάλε τον επίλογο. Λοιπόν, να βάλω και έναν επίλογο για βάλε. Να τελειώνουμε. Βάλε. Επειδή λοιπόν έθεσε και το θέμα, τη ψηφοφορία, Νίκο, ναι. Θα σε στεναχωρέσω, αλλά εσύ ήσουν αυτό που ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής και να σωθεί ο Λεβαδιακός. Δεν ήμουνα εγώ. Κατάλαβες. Δεν είχε ψηφίσει ο ΠΑΟΚ εκείνο, μπερδεύεσαι. Λευκό είχε ψηφίσει. Κάνει λάθος. Δεν το 9-2 ψήφισε να σωθεί ο Στο 9-2 με τον Ζαγοράκη. Να σου πω λίγο κάτι. Τι θες να πάρουμε τώρα, όλες τις διάφορες υποθέσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς. Με αυτό τώρα τη βρίσκεις. Να σε καλά. Όχι, ναι, να τις πάρεις, ναι. Να τις πάρεις για να μην κατηγορείς μόνο τον Άρη. Να βλέπεις τι έκανες εσύ. Και εγώ ρε κατηγόρησα, είπα τίποτα. Να, όχι, ο Νίκος δεν είπε τίποτα. Ρε. Ο Νίκος δεν είπε τίποτα. Λέω για σένα, λοιπόν, γενικά λέω για τους. Για τους ομοιδιάτες σου. Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, γιατί έχω άλλους δύο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λίγο σύντομα, παιδιά. Όχι, εσύ δεν είπες. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ δεν είπες. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Είμαι εγώ που ξέρω από ποδόσφαιρο όσο ξέρει ο Παπαδόπουλος από μπάσκετ. Τα έχω ξαναπεί. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Αν και το έχω δουλέψει το τέτοιο. Για πάμε. Καλά, όχι, όχι, εντάξει, δεν μην σε κλέβουμε και το δίκιο. Ναι. Σε αντιπαράθεση με τον Μοσχοβίτη. Δεν ξέρεις τίποτα. Όχι, το τίποτα σε εισαγωγικά, σε αντιπαράθεση. Καλά, ο Μοσχοβίτης είναι παλιά δόξα το πολύ μπασκετικό, του κολεγιακού της Θεσσαλονίκης. Άσου τώρα να μην τον χαϊδεύουμε και αυτό να τον το τι είναι ξέρει, εντάξει, δεν είναι δεν περιμένει μας. Τώρα εγώ, για να μην αυτές οι τέτοιες είναι αέανες, δεν σταματά ποτέ ποιος είναι στο άρμο πιανού, ο καθένας μπορεί να προφασιστεί οποιαδήποτε έργα και να λέμε και να λέμε και να λέμε. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια δηλαδή. Μισό λεπτό, τώρα εγώ που δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Ναι. Και είμαι και κάπως μεγάλος στην ηλικία και είμαι και μπασκετικός και εκεί, θεωρητικά ισχύει κάποια τάξη κάποτε, ξέρω, εγώ εφαρμόζεται κάποιοι νόμοι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για τα παιχνίδια του ΠΑΟ που γίνονται με αθεώρητα δελτία. Λοιπόν, πώς ξεκινάει ένα παιχνίδι. Δεν συντάξει το φίλο αγώνος και ο άρχον του παιχνιδιού που είναι ο ρεφ. Δεν κοιτάει τα δελτία. Από τη στιγμή που το είναι αθεώρητα, πώς το ξεκίνησε. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Πιστεύεις ότι τα έλεγξε. Γιατί, τι λες τώρα. Δεν είναι, όχι, αυτό το ξέρω επειδή η Αρισάκη μου είναι διαιτής. Συντάξει το φίλο αγώνος. Θέλουν τα δελτία. Ο Άρης, δεν το πάω εκεί. Δηλαδή, ο Άρης όταν δεν είχε τα δελτία, γιατί δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Δεν πρέπει να δει τα παιχνίδια, τα δελτία ο διαιτητής για να ξεκινήσει. Δεν πρέπει. Αφού τα είδε ότι ήταν θεώρητα. Ένα, δύο, τρία παιχνίδια. Γιατί δεν κάνει τίποτα. Και άντε, το αφήνουμε αυτό. Πες ότι πήρε κάποια εντολή. Δεν είμαι κακοπροαίρετος. Ναι. Πες ότι πήρε εντολή και λέει, άσε να πούμε, ξεκίνα το, θα δούμε τι θα γίνει. Αφού τους ξέρουμε τους αθλητές, εντάξει τώρα, εντάξει, δεν είναι τώρα θεωρημένα, αλλά κάναμε τα προηγούμενα παιχνίδια, χτύπα ξύλο, δεν συνέβη τίποτα. Ας τα κάνουμε και αυτά, να τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάμε σπίτια μας. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει κάποιος αθλητικός εισαγγελέας, γιατί μιλάμε τώρα για θέματα υγείας. Λοιπόν, σε πολλά παιχνίδια και στο NBA έχουν χτύπα ξύλο, έχουν πεθάνει αθλητές ή υπεραθλητές μέσα στο γήπεδο. Δεν εξετάζουμε τώρα αν είχαν κάνει χρήση αναβολικών και. Λοιπόν, δεν πρέπει, αυτό δεν είναι πρώτιστο, πώς το λένε, θέμα υγείας. Και να πει ο άλλος, άντε ρε, εντάξει, ο αθλητικός εισαγγελέας, εντάξει. Και όταν λέμε εισαγγελέας, είναι εισαγγελέας, δηλαδή έχει προάγει, ας πούμε, το δίκαιο του λαού. Και να πει, έλα εδώ ρε, μπορεί ο κάθε διαιτητής, να ξέρω εγώ και τον άλλο να δει τα λόγο, έκανε αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να... Όχι τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα έχει συμβεί και αλλού, για τον οποιοδήποτε. Δεν προσπαθώ να κάνω κάτι παράθεση να πούμε άρεσε ΠΑΟΚ ιστορίες. Δεν πρέπει να βγει κάτι, να υπάρχει μια αρχή. Εδώ για το παραμικρό υπάρχει ποινή, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει ζώνη έξω από το... Και καλά κάνουν.
Έλα εδώ ρε το, τον καλέσει αυτό ρε. Πώς το κάνεις ρε εσύ αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πριν στην ευθύνη πάρω, χτύπα ξύλο. Και πάθαινε κάτι η υγεία ενός παίχτη. Βλέπαν το δελτίο του και βλέπαν αδιόρυτο. Ωπ, νάτος. Δεν τον είδε γιατρός, κάτι είχε, δεν τον πρόσεξε γιατί δεν έγινε θεώρηση από τον γιατρό και ο άνθρωπος έφυγε. Κάποιος δεν μπορεί να απαντήσει. Κάποιος είναι νομικός, όχι εσείς. Δηλαδή δεν υπάρχουν... Καλή ερώτηση, παιδιά, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε. Τελείωσε, προχώρησε. Κάτσε να επαναληφθεί, κάτσε τι πέρασε. Μιλάμε για θέματα υγείας, ρε φίλε. Δεν το εξετάζω. Εγώ μαζί σου, okay. Α, και. Δεν θέλω την ποινή, δεν θέλω, ας πούμε. Ρε, εσύ, συγγνώμη τον αρχηγό, ρε. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αφού το αφήσανε αυτό και πέρασε, μπάει. Στην επόμενη φορά που θα είναι ο Άρης με αθεώρητα δελτία. Και να του ρίξουν μια καμπάνα. Δεν θα γυρίσει και να πει ο Άρης. Γιατί ρε, παιδιά, εμένα. Όχι Άρης, μπορεί να είναι. Ή κάποια ομάδα, ένας Λεμπαδιακός, μια Λαμία. Ναι. Που εκεί ισχύουν όλοι οι νόμοι. Και να του ρίξουν την καμπάνα που σίγουρα δεν υπάρχει καμπάνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δει το πιο κρίσιμο θέμα να πούμε πάνω σε υγεία, σε αθεώρητα δελτία. Να γίνονται, ας πούμε, τελευταία παιχνίδια που κρίνουν να πούμε ποιος θα βγει στη δεύτερη προβλημιούχα θέση. Τι θα την πέρασε. Δηλαδή τότε θα περνάει συνέχεια. Τότε γιατί να τα θεωρούν. Να τα αφήσουν έτσι και αφού είναι δεν ως μη γεννόμενο. Ναι. Αυτό πώς το λένε στα δικαστήρια, δηλαδή είναι πετραγμένο. Οπότε βάση παλαιότερας να πούμε. Δεδικασμένο, ίδιες, δεδικασμένο. Μπράβο. Το δεδικασμένο, είναι δεδικασμένο, ναι. Άρα οπότε γιατί να τα θεωρούμε και να πληρώνουμε γιατρούς. Μη θεωρείτε τίποτα, δεν πρόκειται να μας τιμωρήσουν και να γίνει μπάχαλο. Να σε καλά. Κάποιος απαντήσει. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, έχουμε δύο τελευταίους, με αυτούς θα προχωρήσουμε και στο φινάλι της εκπομπής. Στον πρώτο τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε. Ποιος μιλάει, εγώ? Εσείς. Άλλα δελτία ήταν του Άρη, άλλα δελτία ήταν της συγκεκριμένης ομάδος. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Θέλω να πω στο Χρήσαντο ότι αυτοί που βρίζουν τον Καρυπίδη και δεν λένε φύγε ή ξέρω εγώ δεν κάνεις για πρόεδρος ή πάντα θα υπάρχουν. Και προφανώς είναι παιδάκια που δεν έχουν ζήσει άλλες δεκαετίες και αυτός που θέλει τον Νουάρντα πάντα θα υπάρχει και αυτός που δεν θέλει τον Νουάρντα πάλι θα υπάρχει και αυτός που θέλει τον Πιτσιρικά πάντα θα υπάρχει και αυτός που δεν θέλει τον Πιτσιρικά πάντα θα υπάρχει. Ξέρεις ποιο είναι το νόημα? Λοιπόν, έφαγες ολόκληρη την εκπομπή αντί να μας πεις σήμερα θα έρθει ο Ματέο ή αύριο θα έρθει ή την Πέμπτη θα είναι εδώ και να κλείσει, θα τελειώσει. Ναι. Ξέρω εγώ, την Πέμπτη θα τελειώσει του αμυντικού. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα, όταν θα προκύψει γνώμες, κάτι συγκεκριμένο από το ρεπορτάζ για αυτά, θα τα πούμε, μην αγχώνεσαι. Διαφορετικές γνώμες πάντα η ουσία, ξέρεις τι, η ουσία των όσων είπε ο Χρύσανθος στην προηγούμενη εκπομπή και το έχουμε ξανατονίσει το συγκεκριμένο είναι ότι να κάνεις κριτική σε κάποιον αλλά πρώτον να κάνεις κριτική με επιχειρήματα μέσα σε λογική κριτική, και πρόσεξε, το πιο σημαντικό απ' όλα να λαμβάνεις υπόψη σου και τις παραμέτρους. Κάνουν κριτική χωρίς να δώσουν κάτι. Βγαίνουν στο ραδιόφωνο ή βγαίνουν στα site και λένε δεν θέλω τον Καρυπίδη, ήδη ο Καρυπίδης κάνει λάθη. Και ποιος δεν κάνει λάθη ρε παιδιά που δουλεύει? Ποιος δεν κάνει λάθη που δουλεύει? Λάθη δεν κάνουν λοιπόν, αυτοί που έχουν πεθάνει γίνεται, και αυτοί που είναι σπίτια τους. Λοιπόν δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Λάθη πάντα θα γίνονται. Τα λάθη μετά φαίνονται όταν τα κάνεις, μετά τα βλέπεις. Να είσαι καλά. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα, καλά. Μου. Καλησπέρα και σε σένα. Στον τελευταίο για σήμερα, για να δούμε πώς θα κλείσουμε, ναι. Νίκο Παπαδόπουλε. Εδώ. Επιπροσωπικού. Ναι. Επιπροσωπικού. Ναι. Για τον Συναριανό που πήρε μετά από μένα και με είπε, άμα θέλει, ας πάρει αυτό να βάλει λεφτά να, πούμε, να πάρει αριστερό μπακ. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ είπα, είπε ο ψάχνει να βρει αριστερό μπακ. Από τη στιγμή που είναι να πάρει 19χρονο, έτσι, έστω και ελεύθερο, ναι. Έτσι, έχει. Παίχτη 19 χρονών. Ας δώσει το συμβόλαιο και το για να πάρει κάπου αλλού που πονάμε. Ας δώσει το συμβόλαιό του, ας πούμε, να τσοντάρει από το συμβόλαιο αυτού, νου να πάρει ένα καλύτερο center back. Από τη στιγμή που έχει. Εγώ δεν είπα να δώσει. Άμα δεν μπορεί να τα δώσει, ας μην τα δώσει. Από τη στιγμή όμως που έχει βάλει 19 χρονών, δεν χρειάζεται να πάρει 19 χρονών. Τώρα, αν θέλεις να ανοίξεις διάβλο επικοινωνίας
με τον Κουτσολιάκο, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μα είναι και αυτός ο παράγοντας. Σεβαστό, θεμητό. Θεμητό. Είναι και αυτός ο παράγοντας. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Έτσι. Και αυτό εγώ είναι σου λέω ότι από τη στιγμή που έχω 19χρονο, γιατί να πάρω και άλλο 19χρονο. Και μάλιστα καλό 19χρονο. Και γιατί να μην έχεις και τους δύο και να τους δουλέψεις και τους δύο. Λόγω ύψους μπορεί να σου φέξει και αριστερός φώτες. Άκουσε με λίγο. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Και ο Μαρτίνης έχει ύψους, αλλά δεν είναι καλός με το κεφάλι. Άκουσε με να σου πω λίγο το εξής. Πες ότι του χρόνου ο Γκάνεα φεύγει. Δεν θα είναι ωραίο να έχεις μέσα μια σεζόν. Σου λέω υποθετικά τώρα, έτσι, γιατί το παιδί ακόμα δεν ήρθε, δεν τον είδαμε. Μα δεν να θα παίξουνε. Να έχεις, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Εγώ σου λέω υποθετικά, του χρόνου φεύγει ο Γκάνεα. Και δουλεύονται αυτοί οι δύο και σου βγαίνουν καλοί. Δεν θα είναι ωραίο και δεν θα βγάζεις γούστα να έχεις τον Μαρτίνη και τον Σεγγέλγη, δύο επιλογές αριστερά και της άμυνας. Μην καλείτε άλλο, παιδιά, τελευταίος. Επειδή εγώ ακούω τα ρεπορτάζ και δεν έχω παροπίδες. Ναι. Ακούω τα ρεπορτάζ μέχρι και της Τρίπολης και του Πανετολικού, όλα. Ναι. Και ψάχνω για να δω τι συμβαίνει στις ομάδες όλες. Ναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει αριστερό μπακ, ο οποίος να είναι μπροστά από το Χολέμπας. Γιατί να μην κρατήσει το Μαρτίνη. Δεν είναι, δεν τον υπολογίζω. Αφού ψάχνει αριστερό μπακ. Και έχει έναν 36χρονο. Για ποιο λόγο να μην κρατήσει το Μαρτίνη. Γιατί δεν τον υπολόγιζε. Να σου πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί ο Ολυμπιακός δεν υπολόγιζε τον Μαρτίνη. Εμένα με ενδιαφέρει αν έρθει που θα έρθει λογικά να μου βγει. Δεν είναι το θέμα, δεν είναι το θέμα τα δικά μας τα παιδιά να παίζουν. Ποτέ δεν ήμουν αυτές τις άποψες κι ας είχα παιδί στις ακαδημίες. Έτσι. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει σε ομάδες. Ξέρω τι συμβαίνει. Και ούτε εγώ είμαι απόλυτος με το να παίξουν τα παιδιά μας. Θα παίξουν οι μεταγραφές, ναι. Κι ας μην αξίζουν τόσο όσο αξίζει ο δικός μας. Αλλά θα παίξει μεταγραφή. Και σε εμάς συμβαίνει κατά κόρο. Ελπίζω να μην συμβεί και τώρα. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα φίλε. Εγώ δεν είπα να βάλει λεφτά να τον πάρει. Η ΠΑΕ είπε ότι ψάχνει να βρει δεύτερο. Έτσι δεν είναι, η ΠΑΕ το είπε. Αλλά ένα άτομο το οποίο μπορεί να καταφέρει. Που έβγαινε μέσα από την ομάδα, ναι. Αλλά δεν είπαμε συγκεκριμένα ότι ψάχνει έναν μπακ ο οποίος θα έρθει και θα πάρει θέση του Γκάνεα ή έναν μπακ ο οποίος ήταν 25-26. Ψάχνει έναν αριστερό μπακ. Και μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, δημοσιογραφική. Ναι, πες μου. Τελευταία για να κλείσω. Ναι. Ο Φετφατζίδης έφυγε, τελείωσε. Όχι, δεν έφυγε ακόμα. Εδώ είναι. Εγώ λέω ότι δεν θα κλείσει. Γεια σου. Αν δεν τον δω να φωτογραφίζεται με τη φανέλα της Αλκόρ, δεν θα πω ότι έκλεισε. Στην άλλη ρε κάτω, να πούμε. Στην άλλη ρε. Να σε... Αυτή είναι μεγάλη η μπατάκτηση. Να σε καλά, φιλιά, έλα, γεια. Καλή συνέχεια, γεια. Και σε σένα, λοιπόν. Η Αλκόρ. Αυτά, Νίκο. Νίκο. Ναι. Πολύ καλά τα πήγατε, παιδιά, σήμερα. Εντάξει, φασαρία. Ευχαριστούμε τη Χάνθ που ήταν μαζί μας. Μπράβο. Δηλαδή, αν αυτό γίνεται μέσα σε μια ώρα από την επόμενη εβδομάδα, τι πιστεύεις ότι θα γίνεται. Δεν ξέρω, Νίκο. Είπα και εσύ, μην το κλειδώνεις την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα. Θα εξοπλιστούμε. Σε κάποια φάση σου είπα και πριν. Θα εξοπλιστούμε με βαλεριάνες. Όχι, ρε, σιγά. Πήρα μία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Μπαζιάννενα και τον πρώτο μισάωρο ήμουνα ευθεία γραμμή και μετά άρχισα να ανέβαινε λίγο πάλι. Γιατί φοβόμουν τι θα δω. Και δικαιώθηκα εν τέλει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πάω 24 ακολουθεί, δεν φεύγετε από εδώ πέρα. 100%. Μένετε, εντάξει, γιατί σήμερα θα γίνει το pre-game του Πάου Κρασνοντάρ. Όλο το ρεπορτάζ και από πλευράς ΠΑΟΚ, πιθανές εντεκάδες που ο Φερέρα δεν δείχνει ποτέ. Εντάξει, με την αίσθηση περισσότερο οι συνάδελφοι, τι τραβάνε ρε φίλε οι ποδοσφαιρικοί του ΠΑΟΚ με την εντεκάδα με τον Πορτογάλο. Δηλαδή, και ένα χρόνο. Εντάξει, μαθαίνουν όσοι να μάθουν, μαθαίνουν. Αφού λένε ότι δεν. Δεν δείχνει. Α, τι είναι, τέχνασμα. Και το ρεπορτάζ της Κρασνοντάρ που ήρθε χωρίς το Βάντερσον. Πώς είναι, Βάντερσον. Βάντερσον. Καλή άποψη είναι αυτή. Και ο Πέρ κάνει ατομικό, λένε. Το 7 όμως, ρε φίλε, το 7. Πώς είναι το Γάλλο, πώς το λένε. Καμπελά. Ναι, κοίταξε, αν δεν είναι ο Μπέργκ έτοιμος και τους λείπει ο Βάντερσον, έχουν θέμα. Έχουν θέμα σίγουρα. Ναι. Εναλλακτική είναι, στην επίθεση είναι καλή ποιον ομάδα έχουν. Στην επίθεση. Κανα Ρώσο τώρα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό έλεγα χθες. Δεν είναι. Ούτε Άγιαξ ούτε Μπενφίκα να πεις ότι λείπει αυτός, εντάξει, θα βάλω έναν άλλον. Είναι καλή από τη μέση και μπροστά, αλλά έχουν και συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ. Τέλος πάντων. Προσεγγίζοντας ουδέτερα το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και χωρίς κεντρινόμαυρα γυαλιά και τα λοιπά. Ναι, 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 και το ναι. Τι θέλω και τι δεν θέλω και τα λοιπά. Πιστεύω ότι ο Πάκ θα περάσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ 50-50 και θα είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του όποιου περάσει. Ναι. Να το πω έτσι. Δεν σου λέω ότι το θέλω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Ναι. Αλλά όπως ο Παοξής δεν θέλει τον Αριανό, ο Αριανός δεν θέλει τον Παοξή. Ναι, okay. Αλλά πιστεύω, ρε φίλε, ότι μπορεί να κάτσει και ένταση στο τέλος. Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες και όλα είναι και το σκορ του πρώτου αγώνα. Είναι 50-50 το παιχνίδι. Τώρα, κοίταξε. Είναι δεν πολλά. Έχουν τον Βάντερσον. Αν δεν έχουν και τον Μπέργκ αύριο, ναι. Ή αν έχουν τον Μπέργκ, ξέρω εγώ, ναι. Ανέτοιμο, ναι. Μπορεί να είναι 55-45. Και όπως μου είπε και ένας φίλος μου,
Πρόσεξε με λίγο. ΠΑΟΚ είμαστε, λέει. Ναι, καλά. Εννοείται αυτό. Είμαστε ικανοί για το χειρότερο, λέει, να ξέρεις. Ναι, ναι. Εγώ, λέει, γιατί, λέει, βλέπω, λέει, κάτι δικούς μας άλλους, α, θα περάσουμε τώρα και τα λοιπά, λοιπά. Περίμενε, λέει, περίμενε, λέει. Περίμενε, λέει. Φυσικά. Μα έτσι η πρόκληση κρίνεται στον γκολ, οπότε δεν είναι μόνο το πώς θα είσαι. Εσύ μπορεί να είσαι καλή μέρα και να σου κάθει την παραμέρα. Το θέμα για μένα είναι να φας γκολ. Αυτό είναι για μένα το θέμα, πολύ σημαντικό. Να μην φας γκολ. Αν δεν φας, δεν γίνεται αυτή την ομάδα να μην τις βάλεις τουλάχιστον. Πιστεύω θα βάλεις ένα. Ναι. Πιστεύω θα βάλεις ένα. Εγώ λέω δεν γίνεται να μην τις βάλεις τουλάχιστον ένα αυτή τη ομάδα. Ναι, εγώ έτσι θα το βρεις. Έτσι όπως είναι στην αμυνά της. Θα το βρεις. Το θέμα είναι να μην το βρουν αυτοί. Τώρα πώς θα το καταφέρεις, γιατί αυτοί μπροστά είναι και λίγο δαιμονισμένοι και βγάζουν. Δηλαδή είναι δουλεμένη είναι ομάδα μπροστά. Δεν είναι θέμα ο Βάντερσον ναι. που και μπορεί να είναι και ο Μπέρκ. Είμαι να θυμίσω ουσία ο Βάντερσον στο πρώτο μάτσα. Δεν έχει να κάνει ρε φίλο. Ούτε εμένα με ενθουσίασε κάποιο πριν του Καμπελά. Ναι. Αλλά είχαν πολύ καλή ομαδική λειτουργία από τη μέση και μπροστά. Ναι. Έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Βρίσκονται. Είναι δουλεμένη ομάδα από τον κύριο Μουσάγεφ. Λοιπόν. Πάει 24 όλο το ρεπορτάζ, παιδιά. Μένετε εδώ μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.